Θα χαμηλώσω τηλεόραση. Και να περιμένω να έρθείτε. Βιλανάκης 7, ο πρώτος στο Instagram. Γεια σου φίλε. Η Γογό Κουρουπού η δεύτερη. Ο Γιώργος Ινάη είναι ο τρίτος. Αργυρό Παπαδάτου τέταρτη που γράφουνε. Έρι Έτη. Χεράκι. Γεια σας. Άρχισαν ήδη να έρχονται πολλοί. Σήμερα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον το σεμινάριο μαγειρικής που έχουμε. Είναι καταπληκτικό. Γεια σας και στο Facebook. Facebook είναι από εδώ. Instagram είναι από εδώ. Οπότε έχω και Facebook και Instagram. Και Instagram και Facebook. Πάντα κουκκινίζω λίγο στο Instagram. Έχω αλλάξει όλες τις ρυθμίσεις στην κάμερα. Δεν ξέρω τι γίνεται. Νομίζω ότι φταίει το κινητό. Δεν πειράζει. Προσπαθώ να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ. Καλημέρα σε όλους. Έχουμε φτάσει 2.500 στο Instagram, 2.500 στο Facebook. Οπότε ανυπομονούμε να φτάσουμε έτσι λίγο παραπάνω για να κάνω ένα μικρό intro, να σας πω τι ακριβώς θα φτιάξουμε σήμερα. Πάρα πολύ ωραία συνταγή. Δύο βασικά συνταγές θα κάνουμε σε 10 λεπτά. Από το 0. Πολύ χρηστικές, θα σας αρέσουνε. Δεν σας λέω ακόμα τι, περιμένω να έρθουν όλοι. 3.100 στο Instagram, 3.500 στο Facebook και συνεχίζουμε. Ρένα, καλημέρα από Ιεράπετρα, μιλάω στο Facebook. Ευαγγελία Μανετίδου, καλημέρα Άκη, σε βλέπουμε με τη μικρή σου φαν, την τρίχρονη κόρη μου, να πεις γεια σου στην κόρη σου. Καλημέρα Ελένη Δανιήλ, καλημέρα Μαρία Μουφλουζή, καλημέρα Αθηνά Μπουρού που έκανες τον κουλάς. Τι θα κάνουμε σήμερα? Λοιπόν, φτάσαμε 4.100 στο Facebook, 3.500 στο Instagram, 4.200 στο Facebook, 3.600 στο Instagram. Λοιπόν, τι θα έλεγες όταν περάσει αυτό να έρθει Στάσο το καλοκαίρι, Θανάση Σταγιόγλου? Να σου πω γιατί Στάσο πήγαινα πάρα πολύ μικρός. Ό,τι Πάσχα θυμάμαι που έχω κάνει, το έχω κάνει στη Θάσο με τους γονείς μου. Καλά, καταπληκτικό νησί, το συζητώ. Και είναι αδικημένο νησί, δηλαδή όντως θα πρέπει να το προωθήσει λίγο περισσότερο το Υπουργείο Τουρισμού. Καλά, θα πρέπει να βοηθήσει πολλά περισσότερο, μόνο τη Μύκονο και τη Σαντορίνη προωθούμε. Αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, μου περίσσεψε πολύ κουρκούτι χωρίς να έχω βουτήξει μέσα το ψάρι τι να κάνω. Λαχανικά σήμερα. Κουρκούτια σέτα, ψίστα, γαρίδες, ψίστες. Ακόμα και λουκουμάδες μπορείς να κάνεις. Και βάλτε στην κατάψυξη. Και όποτε χρειαστείς, απλά τα αναζεσταίνεις. Λοιπόν, πάμε να σας πω τις συνταγές θα φτιάξουμε σήμερα. Λοιπόν, οι συνταγές που θα φτιάξουμε είναι πάρα πολύ εύκολες. Και είμαι σίγουρος ότι θα τρέξετε όλοι κατευθείαν να τις φτιάξετε. Γιατί είναι η ώρα τέτοια που όντως θα φτιάξουμε brunch. Θα σας δείξω δύο υπέροχες συνταγές που πρέπει να γνωρίζετε πώς φτιάχνονται. Η πρώτη είναι αστεία, αλλά δεν είναι και τόσο αστεία. Θα φτιάξουμε ομελέτα. Θα σας δείξω πώς φτιάχνετε τη σωστή ομελέτα στο σπίτι. Οπότε άντρες τρελαθείτε, σηκωθείτε από τα κρεβάτια να φτιάξετε ομελέτες. Και μετά θα δείξουμε πώς φτιάχνουμε scramble eggs. Ουσιαστικά και οι δύο συνταγές είναι πάρα πολύ χρηστικές, πάρα πολύ εύκολες. Τις έχουμε και σε βίντεο στο YouTube. Με το που τελειώσουν τα βίντεο θα ανεβούν κατευθείαν link που έχουμε ανεβασμένες στις συνταγές κανονικά. Αλλά θέλω να σας δείξω από πρώτο χέρι ότι όντως σε real time μία ομελέτα δεν πρέπει να σας πάρει παραπάνω από 2 λεπτά για να τη φτιάξετε. Και τα scramble eggs δεν πρέπει να σας πάρουν παραπάνω από 2 λεπτά για να τα φτιάξετε. Οπότε γενικά είναι αμαρτία να μην φτιάχνουμε βουλάκια στο σπίτι και να μην τρώμε σωστό πρωινό. Καλημέρα σε όλους, καλημέρα από το σπίτι. Δεν βγαίνουμε από το σπίτι, μένουμε στο σπίτι. Θα ζητήσω άλλη μια χάρη για άλλη μια μέρα. Όποιος μπορεί από κάτω να γράφει τα βήματα της συνταγής στα αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, ισπανικά, ό,τι γνωρίζει, να τα γράφει, γιατί υπάρχει κόσμος από άλλες χώρες που μας βλέπει και δεν μπορεί να με καταλάβει. Φτάσαμε κοντά 7.000 στο Facebook και 4.000 στο Instagram, οπότε πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, παίρνω τον καφέ μου. Ο χειρότερος θόρυβος που μπορείς να ακούσεις, όπως οι γιαγιάδες. Η γιαγιά, πριν καν πιάσει τον καφέ, εδώ είναι το χέρι της, αρχίζει να ρουφάει. Δεν ξέρω πώς κρατάει την ανάστηση. Και μετά μπίνει. Είναι ο πιο αειδιαστικός θόρυβος που μπορείς να ακούσεις. Αυτός και ο θόρυβος όταν τρώει κάποιος popcorn μέσα στα αυτιά σου και πατατάκια. Είναι πάρα πολύ κακό. Οπότε πάμε στην κουζίνα μου να ξεκινήσουμε. Νομίζω πως σήμερα βρήκα έναν τρόπο για να μην καίγομαι πίσω. Θα βάλω την κάμερα από την άλλη πλευρά και νομίζω να δουλέψει. Λοιπόν, μετακινούμε στην κουζίνα. Έχω βάλει και διπλό φανελάκι πάνω στην τέτοια. Κοιτάξτε, έχω βάλει πάνω στο φωτιστικό φανελάκια. Δεν φαίνονται.
για να διαχέεται το φως και να μην καίγομαι. Αλλά νομίζω ότι σήμερα, έτσι, μπορούμε να μαγειρέψουμε καλύτερα. Τι λέτε? Έχω πιο εύκολα το ψυγείο να ανοίγω να παίρνω ό,τι θέλω. Έχω πιο εύκολη την κάμερα γιατί κατευθείαν γυρνάω και σας δείχνω τι γίνεται στο τηγάνι, εδώ. Και γενικά έπρεπε να το έχω σκεφτεί από την πρώτη μέρα αυτό. Αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, πρώτη συνταγή για σήμερα, ομελέτα. Πάρα πολύ εύκολη, πάρα πολύ γρήγορη, αλλά άμα δεν την κάνουμε σωστά δεν τρώγεται. Υπάρχει καλή ομελέτα και κακή ομελέτα. Δεν υπάρχει κάτι ενδιάμεσο. Οπότε σήμερα θα σας δείξω πώς μπορείτε να φτιάξετε την τέλεια ομελέτα. Πρώτα απ' όλα, έχω ένα τηγάνι σε αντικολλητικό πάνω στη φωτιά. Θα ανάψω και θέλω να είναι περίπου. Θα το βάλω τέρμα. Δεν θα χρειαστεί πολύ ώρα. Το βάζω τέρμα να κάψει. Δεν πειράζει. Ωραία, λοιπόν, πάμε τώρα εδώ. Έχουμε να κάνουμε μία ομελέτα. Συνήθως τα αυγά που βάζουμε σε μία ομελέτα για να φτιάξουμε μία ομελέτα της προκοπής είναι τρία. Ένα, δύο, τρία. Τρία πενηντάρια. Άμα έχετε τα μεγάλα τα αυγά, τα 75άρια, μπορείτε να βάλετε δύο. Οπότε, ένα, δύο, τρία. Έριξα μέσα τα αυγά μου. Θα προσθέσω λίγο αλάτι, λίγο πιπέρι. Και κοιτάξτε εδώ. Ανακατεύω. Μην δω κανένα να βάζει κρέμα γάλακτος ή γάλα στην ομελέτα που κάνουμε στο τηγάνι. Άμα κάνουμε ομελέτα φούρνου βάζουμε και κρέμα γάλακτος και γάλα. Θα τον σκοτώσω. Δεν το κάνουμε ποτέ, ποτέ μα ποτέ. Αλλάζει η σύσταση των αυγών, αλλάζει όλη η ουσία, αλλάζει όλη η φιλοσοφία. Παίρνουμε κάτι διαφορετικό από ομελέτα. Η ομελέτα πρέπει να είναι ζωντανή. Να έχει δάγκωμα, να καταλαβαίνουμε ακριβώς τη γεύση από τα αυγά και όλα τα υπόλοιπα πράγματα που βάζουμε. Οπότε, το μόνο που χρειάζεται για να κάνουμε ομελέτα είναι αυγά. Τίποτα άλλο. Τώρα, η επόμενη κίνηση που κάνουμε πάντα με πάντα είναι να παίρνουμε ένα πιάτο και να προσθέτουμε τα υλικά που θέλουμε να βάλουμε στην ομελέτα. Παραδείγματος χάρη, θέλουμε στην ομελέτα να βάλουμε ψωμί. Θέλουμε. Θέλουμε. Ας βάλουμε μια φέτα ψωμί. Να κόψω εδώ την άκρη. Σε περίπτωση που θέλετε να κάνετε το δικό σας ψωμί του τόστ, αυτό, θα πατήσετε το cool ψωμί για τόστ τάκης και θα σας βγάλει την καλύτερη συνταγή που υπάρχει. Δεν υπάρχει κάποια καλύτερη. Αυτή ακριβώς είναι και εγώ έφτιαξα το δικό μου ψωμί χτες. Λοιπόν, ψωμί εδώ. Βάζω στο πιάτο μου. Έχω τα αυγά μου. Τι άλλο θέλετε να βάλω στην ομέλατα σήμερα? Σολομό, γαλοπούλα, μπέικον, τυρί, τι θέλετε? Μην τυχόν και βάλετε γάλα, κρέμα γάλακτος ή οτιδήποτε άλλο στα αυγά. Τίποτα. Τα αυγά πρέπει να είναι σκέτα όταν τα κάνουμε στο τηγάνι για να κάνουμε μελέτα. Λοιπόν, θέλετε τι? Γαλοπούλα και τυρί. Κλασική περίπτωση βλάβης. Όλοι θέλουμε γαλοπούλα και τυράκι γιατί ψιλοπροσέχουμε τη διατροφή μας. Οπότε, πάω στο ψυγείο, στο πιάτο που έχω να βάλω όλα μου τα υλικά, εδώ. Και θα πάρω γαλοπούλα. Εδώ. Λίγο τυρί. Εδώ και το ψωμί μου και τα αυγά μου. Οπότε αποδομημένη την ομελέτα τη βάζω σε ένα πιάτο και μετά μετακινούμε στο τηγάνι. Το τηγάνι ήδη το έχω βάλει μπρος να πάρει φωτιά. Οπότε έτσι όπως είμαι γυρνάω την κάμερα εδώ. Αφήνω αυτά εδώ. Θα πάρω λίγο λαδάκι. Εδώ. Και να σας πω τι γίνεται στην ομελέτα. Σε περίπτωση που θέλετε να βάλετε οποιοδήποτε άλλο υλικό στην ομελέτα μέσα, δηλαδή μανιτάρια, μπέικον, κάτι που χρειάζεται ψήσιμο, πιπεριές, πρώτα ψήνουμε όλα τα υλικά, τα αφήνουμε στην άκρη και μετά, έτσι όπως θα ρίξω το τυρί και τη γαλοπούλα, θα ρίξετε τα υλικά μέσα στη γέμιση κανονικά για την ομελέτα. Ποτέ μα ποτέ, μύθος, δεν γυρνάμε την ομελέτα. Γυρνάμε όλα τα υπόλοιπα, η ομελέτα δεν γυρνάει ποτέ. Πολύ σημαντικό. Εντάξει. Λοιπόν, είναι πολύ πολύ σημαντικό. Δεν γυρνάμε την ομελέτα, δεν βάζουμε τίποτα άλλο εκτός από αυγά στην ομελέτα. Και τώρα, για να φτιάξουμε μία ομελέτα, θα την κάνω όσο πιο απλή γίνεται. Θα χρησιμοποιήσω ένα πιρούνι για να σας δείξω ότι η ομελέτα γίνεται με ένα πιρούνι. Παίρνουμε το τηγάνι μας εδώ και ρίχνουμε λάδι. Για να καταλάβουμε άμα το τηγάνι μας είναι έτοιμο, όταν ρίξουμε το λάδι, να βάλω ελάχιστο ακόμα, εδώ. Για να καταλάβουμε ότι το τηγάνι μας είναι έτοιμο, όταν είναι έτοιμο και είναι ζεστό, άμα είναι αντικολλητικό, το λάδι φεύγει από το κέντρο του τηγανιού. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι είναι έτοιμο. Τι κάνουμε? Φροντίζουμε να πάει το λάδι ξανά παντού, γιατί εφόσον είναι καυτό το τηγάνι, το λάδι κατευθείαν πηγαίνει στις άκρες. Οπότε, ανακατεύουμε εδώ, πάει το λάδι παντού και έτσι όπως είναι, ρίχνουμε τα αυγά μέσα. Τρία αυγουλάκια, δεν χρειάζεται παραπάνω. Και κοιτάξτε τι θα κάνουμε.
Δεν χρειάζεται να γυρίσουμε καθόλου το τηγάνι, δεν χρειάζεται να κάνουμε τίποτα. Όπως βλέπετε, άρχισε να πιάνει μία κρούστα η ομελέτα γύρω-γύρω. Αυτό που θα κάνω είναι πολύ απλό. Παίρνω τη μία άκρη, τη βάζω στη μέση. Εδώ, κοιτάξτε. Βλέπετε. Παίρνω την άλλη άκρη, τη βάζω στη μέση, τραβάω. Και αφήνω η ομελέτα που είναι άψητη να καλύψει όλα τα κενά. Εδώ. Τώρα, σε αυτό το σημείο, βγάζω το τηγάνι από τη φωτιά. Εδώ. Όχι, το αφήνω στη φωτιά, εδώ. Κάνω ένα μικρό τελευταίο check να δω άμα έχει καθόλου ομελέτα άψητη. Και ενώ είναι ακόμα λίγο, βλέπετε, λίγο ομή, λίγο, δεν μας πειράζει, γιατί τώρα είναι η ώρα που πρέπει να ρίξουμε τα υλικά μας. Θα ρίξω το τυρί. Θα ρίξω τη γαλοπούλα, εδώ. Έτσι όπως είναι. Θα ρίξω όλο το τυρί. Έχουμε βάλει αλάτι, έχουμε βάλει πιπέρι μέσα στα αυγά μας, οπότε δεν χρειάζεται να κάνουμε τίποτα. Και η ομελέτα μας είναι έτοιμη. Πάμε εδώ, για να σας δείξω πώς σερβίρουμε. Εδώ και εδώ. Έχω το ψωμάκι μου, που άμα θέλετε το φρυγανίζετε, εντάξει. Και έχω τα αυγά μου, εδώ. Τι κάνουμε, είναι το πιρούνι μου. Με ένα πιρούνι σας είπα θα σας κάνω την ομελέτα, με ένα πιρούνι θα κάνω την ομελέτα. Έτσι όπως είναι το τηγάνι, έρχομαι από εδώ. Έτσι όπως είναι το τηγάνι, άμα κάνετε λίγο την άκρη εδώ, λίγο, και λίγο ακόμα, εδώ, αρχίζει η ομελέτα να γυρνάει. Και μόλις η ομελέτα αρχίζει να γυρνάει, εδώ και εδώ, κατευθείαν ερχόστε σε αυτό το σημείο, εδώ, και έτσι όπως είναι, παπ, τη βάζετε πάνω στο ψωμάκι. Κοιτάξτε εδώ. Η τέλεια ομελέτα. Πάει στην άκρη. Ένα. Πάτε ό,τι κάνει πάνω στη φωτιά, αφού το καθαρίσω λίγο. Και πάμε να φτιάξουμε scrambled eggs. Τα αγαπημένα αυγά που αρέσουν σε όλους, αυτά τα αυγά που έχετε δει, τα τέλεια, τα sexy, αυτά που γίνονται πάρα πολύ ωραία. Με το ίδιο τηγάνι, εδώ, το βάζω πάνω στη φωτιά. Και τώρα πρέπει να διαλέξουμε πάλι τα υλικά που θέλουμε να βάλουμε στα scrambled eggs. Αφού πρώτα τι κάνουμε, χτυπήσουμε τρία αυγουλάκια. Ξανά το ίδιο. Η συνταγή πάντα για οτιδήποτε φτιάχνουμε με αυγά είναι τρία αυγά. Εντάξει, στη μερίδα. Οπότε έχω. Ένα αυγό. Θα κάτσω σπίτι. Να, 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 να. Δύο. Τρία αυγά. Έλα εδώ. Αλάτι. Πιπέρι. Και ανακατεύω. Τρία αυγά. Είμαστε έτοιμοι να φτιάξουμε τα scramble eggs. Τα scramble eggs. Είναι ίσως 100% σίγουρο ότι χρειάζεται λίγο ψωμάκι για να κάτσουν πάνω και να γίνουν ωραία. Οπότε τα πράγματα είναι πολύ απλά. Χτυπάμε καλά τα αυγά, να σπάσει ο κρόκος. Εδώ. Και έτσι όπως είναι. Στο άλλο μου το πιάτο. Βάζω πάνω τα αυγά μου. Στη μία φέτα που χρειάζομαι για να ψήσω. Αυτή θα την ψήσω. Για να κάνω τα scramble eggs. Και ή θα βάλετε γάλα με βούτυρο ή θα βάλετε κρέμα γάλακτος. Εγώ να σας πω ότι έχω παρατηρήσει ότι με γάλα και βούτυρο πρέπει να είσαι πολύ ειδικός για να ξέρεις να φτιάξεις τα scramble eggs κανονικά. Γιατί συνήθως το γάλα ξεχνάει υγρασία, οπότε γενικά άμα δεν ξέρεις τι κάνεις, αποτυγχάνεις. Οπότε, βρήκα έναν τρόπο που, αυτή είναι 100% δικός μου τρόπος, αλήθεια σας λέω, για να πετύχεις σε όλους η συνταγή από τα scramble eggs. Γιατί η κρέμα γάλακτος τι είναι? Γάλα με βούτυρο μαζί. Σε περίπτωση που δεν έχετε κρέμα γάλακτος και έχετε γάλα και βουτυράκι, θα βάλετε την ίδια ποσότητα που σας δίνω σε γάλα, συν μία γεμάτη κουταλιά της σούπας βούτυρο. Η συνταγή σας είπα είναι αναλυτικά, με το που τελειώσουμε το βίντεο μπορείτε να τη δείτε στο site. Οπότε τι κάνω, θέλετε να βάλω κάτι στα scramble eggs, να βάλω σολομό, να βάλω σολομό. Εντάξει, εσείς βέβαια άμα δεν έχετε σολομό, μπορείτε να βάλετε ό,τι άλλο θέλετε. Λίγο σολομό, εδώ. Και μεταφέρουμε κατευθείαν στην τηγανιάρα μου. Πού είναι η πετσέτα μου, να τη. Εδώ. Ξανά το τηγάνι καίει. Δεν το έχω αφήσει. Εδώ είναι. Πάμε εδώ. Και είτε θα βάλετε βούτυρο, είτε θα βάλετε λαδάκι, λίγο για να ψήσουμε το ψωμί. Γιατί χρειαζόμαστε να ψήσουμε το ψωμί εδώ, για να μπορέσουμε να έχουμε ένα ωραίο ψωμάκι να, κάτσει πάνω τα, να κάτσουν πάνω τα scramble eggs και να γίνουν ωραία και sexy. Λοιπόν, γυρνάω για το ψωμί μου, δεν θα πάρει πολύ χρόνο. Άμα είναι αντικολλητικό τηγάνι, σασώνει γενικά. Βοηθάει πάρα πολύ την όλη κατάσταση. Εδώ και εδώ.
Και τώρα θέλω ένα κουταλάκι για να κάνω τα scramble eggs. Κανονικά θέλω να σπάω. Α, θα πάρω μια σπατουλίτσα μου και την κάνω. Περιμένετε, έρχομαι. Μην φύγετε. Εδώ είμαι. Θα κάτσω σπίτι. Λα 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 λα. Πού είναι η σπατουλά? Πού είναι η σπατουλίτσα? Και βρήκα. Το ψωμί καίκε. Όχι, εντάξει. Καλό είναι. Λίγο. Εντάξει, δεν πειράζει. Μια χαρά είναι. Και εδώ. Οπότε, παίρνω τα αυγά μου. Βάζω το ψωμί μου πάνω από την καλή την πλευρά εδώ που το φαίνεται. Αυτή. Μπράβο. Και όπως είναι, ρίχνω την κρέμα γάλακτος στο τηγάνι. Και περιμένω, επειδή είναι καυτό το τηγάνι, λίγο να εξατμιστεί η κρέμα γάλακτος. Κοιτάξτε εδώ. Αρχίζει, εξατμίζεται, πέφτει ο όγκος, εδώ, και μόλις εξατμιστεί η κρέμα γάλακτος λίγο, είδατε, το τηγάνι μου ήταν καυτό, είναι απαραίτητο να είναι καυτό το τηγάνι, θέλουμε να φύγει πολύ υγρασία, γι' αυτό προτιμώ να κάνω αυτή την τεχνική, γιατί με το γάλα, άμα βάλουμε πολύ υγρασία, μετά τα αυγά μας χαλάνε, γι' αυτό σας είπα και στην ομελέτα δεν βάζουμε ποτέ γάλα. Οπότε τι κάνω, προσπαθώ την κρέμα γάλακτος τώρα, κοιτάξτε εδώ πόσο πολύ έχει πήξει, εδώ. Έτσι όπως είναι τώρα στην καυτή κρέμα γάλακτος, ρίχνω μέσα στα αυγά. Και τώρα ανακατεύω. Η υφή που θέλουμε να έχουμε στα scramble eggs είναι σχετική. Κάποιους αρέσει να είναι πιο μεγάλα κομμάτια τα αυγά, κάποιους αρέσει να είναι πιο λεπτά. Ουσιαστικά να είναι σαν πουρές. Για να κάνετε ένα scramble eggs να μοιάζει με πουρέ, αυτό που ουσιαστικά πρέπει να κάνετε είναι να πάρετε το σύρμα και να ανακατεύετε. Άμα ανακατεύουμε με το σύρμα, τότε σπάει τελείως το αυγό και γίνεται σαν πουρές. Κοιτάξτε εδώ, το μόνο που κάνουμε είναι να ξύνουμε το τηγάνι. Μην φοβάστε, δεν πρόκειται να κολλήσει, άμα το τηγανάκι σας είναι αντικολλητικό, δεν χρειάζεται καθόλου. Κοιτάξτε εδώ. Εδώ. Και σε αυτό το σημείο, που μόλις έχει αρχίσει να φαίνεται ότι σφίγγουν τα αυγά, αλλά ακόμα δεν είναι έτοιμα, βγάζουμε από τη φωτιά. Γιατί τα scramble eggs μας είναι έτοιμα, θα συνεχίσουν να ψήνονται, οπότε άμα τα παραψήσω εδώ πέρα μετά δεν θα τρώγονται. Και πάμε πίσω, εδώ. Θα κάτσω σπίτι. Λα 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 λα. Και έτσι όπως είναι εδώ. Πώς θα το κάνω τώρα? Έχω ένα χέρι, δεν πειράζει. Κοιτάξτε εδώ. Ακόμα τα αυγά μου φαίνονται ότι σε κάποια σημεία είναι άψητα. Μη σας ενοχλεί, γιατί καθώς ανακατέψετε έχουν τόσο πολύ θερμοκρασία που θα συνεχίσουν να ψήνονται εδώ. Έτσι όπως είναι, παίρνω τα αυγά, τα βάζω πάνω από το ψωμί. Όλαλα. Αυτό θέλω να το δείτε. Κοιτάξτε εδώ. Όλαλα. Κοιτάξτε. Ξαναείπα, άμα θέλετε να είναι πιο πολύ σπασμένα τα αυγά, αυτό που θα κάνετε είναι να πάρετε και να ανακατέψετε με σύρμα. Από πάνω ρίχνουμε ό,τι θέλουμε. Ο σολομός τώρα που έχω βάλει εγώ είναι πολύ σχετικός εδώ πέρα. Μπορείτε να βάλετε ό,τι σας αρέσει. Και θα βάλω λίγο λεμονάκι. Εδώ γιατί μου αρέσει. Εμένα, εσάς μπορείτε να βάλετε τίποτα, μπορείτε να βάλετε λίγο μπέικον εσείς. Και επειδή θέλω έτσι να πάρω και λίγο χρώμα. Εδώ είμαστε. Λίγο μαϊντανό, μπέικον, γαλοπούλα, βάλτε ό,τι θέλετε. Τα scramble eggs τρώγονται και σκέτα. Τυρί δεν βάζουμε γενικά στα scramble eggs. Είναι από μόνα τους υπερπλήρης γαλακτοκομικά. Κοιτάξτε εδώ. Και βασικά δεν θα σας τα δείξω εδώ. Θα πάμε μέσα στο σαλόνι που το φως είναι καλύτερο για να τα δείτε εκεί πέρα. Η κουζίνα μου είναι πεντακάθαρη. Κοιτάξτε. Λέρωσα μόλις ένα τηγάνι εδώ. Δεν έχω λερώσει τίποτα. Για να φτιάξετε scramble eggs και ομελέτα χρειάζεστε ακριβώς 1,5-2 λεπτά, δεν χρειάζεται παραπάνω. Δείτε τα βίντεο αναλυτικά στο YouTube και κάντε subscribe στο YouTube. Σε περίπτωση που δεν έχετε κάνει follow στο Instagram και το Facebook, εννοείται πρέπει να κάνετε. Και σε περίπτωση που δεν έχετε κάνει εγγραφή στο site μας, πάλι πρέπει να κάνετε. Γιατί άμα κάνετε εγγραφή, έρχονται newsletter με όλες τις καινούργιες συνταγές που μας έρχονται κάθε μήνα. Και επίσης, επειδή δουλεύουμε πάρα πολύ το loyalty, όσοι είναι εγγεγραμμένοι στο site μας, θα έχουν σιγά σιγά δωράκια στο e-shop μας. Μην ξεχάσετε, στο e-shop είναι τα μεταφορικά δωρεάν. Άμα δεν έχετε τηγάνι αντικολλητικό, κατευθείαν παραγγέλνετε και έρχεται. Τώρα, πάμε να σας δείξω μέσα τι έχουμε κάνει. Εδώ, πρέπει πρώτα να μεταφέρω την κάμερα και μετά να έρθουμε τα πιάτα. Σε real time, πήγαμε.
Θα κάτσω σπίτι. Λα 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 λα. Λοιπόν, ξεκινήσαμε με αυτή την υπέροχη ομελέτα. Κοιτάξτε εδώ. Βλέπετε όλα αυτά τα waves που έχει, τα κύματα. Είναι επειδή φτιάξαμε σωστά την ομελέτα. Από μέσα είναι γεμιστή. Έχει τυράκι. Έχει και γαλοπούλα για αυτούς που προσέχουν τη διατροφή τους. Κάποια στιγμή θα δείξω πώς γίνεται και η ομελέτα με ασπράδια. Γιατί έχει διαφορετική τεχνική. Και κοιτάξτε εδώ πώς είναι μέσα. Λιωμένο το τυράκι, τέλεια η ομελέτα, ακριβώς όπως πρέπει να γίνει. Μην τυχόν και βάλετε κρέμα γάλακτος, γάλα και μην τυχόν κάνετε πολύ δύσκολη την ομελέτα και την γυρνάτε ανάποδα, δεν χρειάζεται. Η τέλεια ομελέτα. Ανακατέψτε στα αυγά σας, αλάτι, πιπέρι και δεν χρειάζεται να βάλετε τίποτα άλλο, Παναγία μου. Δηλαδή, ώρες απορώ. Πώς κάποιος δεν φτιάχνει πρωινό στο σπίτι του για να φάει, δηλαδή, αν είναι δυνατόν. Μας παίρνει 1,5 λεπτό, είναι θρεπτικότατο, διατροφικά είναι, καταλαβαίνετε, τα έχει όλα, τα αυγά είναι υπερτροφή, μαζί με τη γαλοπούλα και το τυρί παίρνουμε όλη την πρωτεΐνη που χρειαζόμαστε. Με λίγο ψωμάκι από κάτω, παίρνουμε και τον υδατάνθρακα και βέβαια, εδώ είμαστε. Scramble eggs με σολομό. Εγώ έβαλα σολομό. Εσείς μπορείτε να βάλετε ό,τι άλλο θέλετε. Γαλοπούλα, bacon, τυρί. Σας έδειξα πώς μπορείτε να κάνετε τα scramble eggs τέλεια. Πρέπει να είναι αφρός. Έτσι όπως ακριβώς. Καλά, είμαι καταπληκτικός. Δεν υπάρχει. Δηλαδή αυτό θα το κόλπω με την κρέμα γάλακτος. Δεν υπάρχει. Μπορείτε στο τέλος να προσθέσετε και άμα θέλετε λίγο βουτυράκι. Αλλά δεν χρειάζεται. Αν προσέχετε τη διατροφή σας. Άμα δεν προσέχετε τη διατροφή σας, βάλτε και βουτυράκι στο τέλος. Έφυγε η ομελέτα από το στόμα. Λοιπόν, η συνταγή είναι συγκλονιστική και μία και η άλλη. Περιμένω σχόλια από κάτω, περιμένω να μου πείτε τι άλλο θέλετε να φτιάξω. Δεν υπάρχει, τι είναι που θα φάω, θα φάω και τα δύο. Αυτά, φιλάκια πολλά, ευχαριστώ που με παρακολουθήσετε. Οτιδήποτε χρειαστείτε στο e-shop μας, κάντε μία επίσκεψη στο site μας, κάντε subscribe στο YouTube μας, please. Και ακολουθήστε μας στο Instagram και το Facebook. Σας αγαπούμε πολύ, ελπίζουμε να σας δίνουμε χαρά. Όλες αυτές τις μέρες που μαγειρεύω, περνάει η ώρα και η δική μου και η δική σας, φαντάζομαι. Το απόγευμα τι θα φτιάξω, θέλετε να μαγειρέψω και το απόγευμα? Μήπως παραπάει, δεν ξέρω, θα το σκεφτώ. Αλλά σίγουρα θα φτιάξω Παρασκευή, Σαββατοκυριακή, μπέργκερς, πίτσα, κρόκ μαντάμ. Θέλω να φτιάξω και ένα ζυμαρικό, μια μακαρονάδα τόνου. Γενικά θα δω. Φιλάκια πολλά, γιατί θέλω να φάω και είναι ζεστό το φαγητό μου και δεν θέλω να κρυώσει. Και άμα κρυώσει μετά δεν θα τρώγεται. Είναι αμαρτία από το Θεό. Τζάμπα κόπος. Όχι τζάμπα κόπος, τζάμπα υλικά.